Γεια σας φίλοι μου, στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τον μπαρέ, την τεχνική του μπαρέ. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα, κυρίως στους αρχάριους, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν το δάχτυλό τους, το πρώτο δάχτυλό τους πάνω στην ταστιέρα και συνήθως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μερικά βασικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν παίζοντας ένα μπαρέ. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε τι είναι μπαρέ. Μπαρέ είναι όταν χρησιμοποιούμε ένα δάχτυλο, το πρώτο δάχτυλο δηλαδή, το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις χορδές από την πρώτη μέχρι την έκτη και το ονομάζουμε ολόκληρο μπαρέ. Ή αν χρησιμοποιήσουμε, αν παίξουμε το μισό μπαρέ, το οποίο είναι από την τέταρτη χορδή και κάτω. 4-3-2, 2-3-4 μισό μπαρέ, 5-6 ολόκληρο μπαρέ. Και υπάρχει ένα συμβολισμός, ένα σε κεφαλαίο, όπου συμβολίζει το ολόκληρο μπαρέ, και ένα σε κεφαλαίο με μια κάθετη γραμμή, όπως είναι το δολάριο, που συμβολίζει το μισό μπαρέ, ή καμιά φορά μπορείτε να δείτε το εν δεύτερον, ή καμιά φορά μπορείτε να δείτε το μικρό το σε και όχι το κεφαλαίο. Βασικές αρχές στο μπαρέ. Το πιο σημαντικό πράγμα στο μπαρέ είναι να ξέρουμε σε ποιο σημείο πρέπει να πατήσουμε του δακτύλου. Συνήθως το κάνουμε το λάθος και χρησιμοποιούμε την εσωτερική πλευρά του δακτύλου, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, διότι η εσωτερική πλευρά του δακτύλου έχει πάρα πολλές καμπύλες, τις οποίες δεν μπορώ να τις δείξω. Έτσι φαίνονται καλύτερα. Πάρα πολλές καμπύλες, οι οποίες δεν μας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσουμε, να παίξουμε ένα μπαρέ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την πλάγια εξωτερική. Αν θα δείτε, η πλάγια εξωτερική πλευρά είναι πιο ίσια και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Πιέζοντας κάθετα με την εσωτερική πλευρά μπορεί να έχουμε buzzing notes, που λέμε χορδές, νότες οι οποίες δεν ακούγονται καλά. Γυρίζοντας όμως το δάχτυλο, και τώρα θα πιέσω λίγο για να σας δώσω ένα παράδειγμα όσο δυνατά μπορώ, ενδεχομένως να φανεί στην κάμερα, δεν φαίνεται δυστυχώς, αυτή η πλευρά, η εξωτερική. Το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε το δάχτυλο όμως όσο πιο κοντά γίνεται στη μεταλλική μπάρα, στο metal bar εδώ, όσο πιο κοντά γίνεται στην άκρη του τάστου. Σχεδόν το έχω καλύψει, αλλά δεν το πατάω, είμαι ακριβώς στην άκρη του τάστου. Το επόμενο σημαντικό είναι το δάχτυλό μας, το επόμενο, να πατάει κάθετα, ακόμα και αν αυτό πατάει πλάγι, αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητο, να υπάρχει ένα κενό ενδιάμεσα. Ξέρω ότι αρχικά θα υπάρχει μια τάση να βοηθήσει αυτό το δάχτυλο το πρώτο, έτσι ώστε τα δάχτυλα να είναι κολλημένα. Προσπαθούμε σιγά σιγά να έχουμε δύο ανεξάρτητα δάχτυλα. Αυτό μπορεί να είναι πλάγια και να παίζει ένα μπαρέ, αυτό όμως θα είναι κάθετο ή τα υπόλοιπα. Τώρα κάτι που είναι το πιο σημαντικό, και εδώ είναι το μυστικό που θα μοιραστώ μαζί σας. Θα παίξω παραδείγματος χάρη ένα μπαρέ στο πέμπτο τάστο, μία λα ματζόρε συγχορδία. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι η έκτη μου χορδή είναι πολύ καθαρή, η πέμπτη χορδή είναι, η έκτη χορδή είναι καθαρή, η δεύτερη χορδή είναι καθαρή, η πρώτη χορδή είναι πολύ ωραία, αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιπες χορδές. Γι' αυτό αν σηκώσω το δάχτυλά μου θα ακούσετε δεν πατάω, έχω γυρίσει λίγο το δάχτυλό μου και εστιάζω στην έκτη που με ενδιαφέρει, στη δεύτερη και στην πρώτη. Αδιαφορώ για τις νότες ενδιάμεσα, διότι καλύπτονται από τα υπόλοιπα δάχτυλά μου. Έτσι λοιπόν εδώ, σε ένα μπαρέ, παραδείγματος χάρη ματζόρε, στην έκτη χορδή, με ενδιαφέρει η έκτη, η δεύτερη και η πρώτη, διότι το μικρό δαχτυλάκι, το τρίτο δαχτυλάκι και το δεύτερο καλύπτει τις υπόλοιπες. Τι με ενδιαφέρει η έκτη, η δεύτερη και η πρώτη. Πιέζω την έκτη, τη δεύτερη και την πρώτη. Έχω ένα πολύ καθαρό μπαρέ. Αν σηκώσω τα δάχτυλά μου, δεν υπάρχει μπαρέ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πατάμε όλες τις χορδές ώστε να έχουμε ένα πλήρες μπαρέ από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε δάχτυλα. Το ίδιο θα κάνω και χρησιμοποιήσω μία μινόρε. Αν δηλαδή κατεβάσω τα δάχτυλά μου κάτω και παίξω μια συγχορδία μινόρε. Τώρα εστιάζω στην 6, 5 και 1. Με ενδιαφέρει η 1, η 5 και η 6. Αλλά αν σηκώσω τα δάχτυλά μου, δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο από τις υπόλοιπες χορδές. Δεν με ενδιαφέρουν ουσιαστικά, γιατί καλύπτονται από τις υπόλοιπες. Κρατήστε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εστιάστε, τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε εκείνο το σημείο που καλύπτεται τις χορδές που σας ενδιαφέρουν. Επίσης μπορείτε στο μπαρέ να μετακινείτε πάνω και κάτω το δάχτυλο όπου σας βολεύει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η θέση. Μπορεί να είμαι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, εξαρτάται από την κατασκευή του δακτύλου και που μας βολεύει. Έτσι λοιπόν το δάχτυλό μου ανεβοκατεβαίνει πάνω και κάτω αναλόγως με τον μπαρέ που θα παίξω και που ενδεχομένως βολεύει το δικό μου το δάχτυλο.
Κλείνοντας, θα πω ότι καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να φέρουμε το δάχτυλο κοντά. Ναι, γίνεται αυτό εδώ, δεν είναι τόσο κακό. Αν έχουμε, ας πούμε, ένα σκέτο μπαρέ, μπορεί να βοηθήσει το δεύτερο δάχτυλο το πρώτο. Αλλά σε γενικές γραμμές προσπαθούμε να έχουμε ανεξάρτητα δάχτυλα. Ένα μισό μπαρέ, ένα ολόκληρο μπαρέ. Τέλος, για το μισό μπαρέ, προσοχή, όταν παίζουμε ένα μισό μπαρέ, το δάχτυλό μας δεν είναι ίσιο. Το δάχτυλό μας σπάει, κάνει αυτό το πράγμα, όσο μπορώ να το δείξω, δεν μπορώ δυστυχώς, κάνει αυτό το πράγμα. Λυγίζει αυτή η φάλαγγα, αυτή εδώ, και αυτή είναι ίσια. Σε ένα μισό μπαρέ κρατάμε τα δάχτυλά μας κοντά στην ταστιέρα. Αν παρατηρείτε το δάχτυλό μου, έχω λυγίσει τη μικρή φάλαγγα, η μεσαία φάλαγγα φυσικά έχει λυγίσει, προς τα μέσα, προς τα έξω, και αυτή είναι ίσια. Ένα μισό μπαρέ δεν είναι ποτέ σε ευθεία, το δάχτυλό μας δεν είναι ποτέ σε ευθεία κατάσταση, αλλά είναι, δυστυχώς με την κάμερά μου δεν μπορώ να τα βλέπω. Πολύ σημαντικό, μέσα αυτή η φάλαγγα, έξω αυτή, σχεδόν ίσια η άλλη. Νομίζω ότι είπα τα περισσότερα πράγματα που ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα για τον μπαρέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.